Ελάτε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας όμως για να ανοίξουμε περαιτέρω τη συζήτηση αυτή και τις εξελίξεις. Είναι ο κύριος Θοδωρής Δουλουμπέκης, είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Σπακιανάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Δουλουμπέκη, πώς σχολιάζετε τα όσα έχουν προηγηθεί, γιατί από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς? Από ένα συνέδριο που οι εικόνες του, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσαν ακόμη και θυμό στη βάση του κόμματος, βλέποντας εικόνες οι οποίες δεν τιμούν κανέναν, από την ίδρυση του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη, από την αποχώρηση βουλευτών και ένα ΣΥΡΙΖΑ τελικά που είναι και δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση τώρα. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να δείτε, το βασικό μας ζήτημα αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκλογική διαδικασία του νέου Προέδρου, να την κάνουμε από σήμερα μέχρι την ημέρα της εκλογής μια αμυγός πολιτική διαδικασία, διότι το τελευταίο διάστημα, λυπάμαι, αλλά η διαδικασία αναλώθηκε σε άλλα γεγονότα που δεν αφορούσαν ούτε τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ άλλο, ούτε τον κόσμο. Άρα πάμε να κάνουμε μια αμυγός πολιτική διαδικασία μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη που θα εκλέξουμε το νέο Πρόεδρό μας. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε ένα γενναίο, ένα ριζικό restart στο κόμμα, σε δομές, σε διαδικασίες, σε τρόπο λειτουργίας, σε εμπλοκή της βάσης και σε πολιτική παραγωγή, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να τηρήσει αν μη τι άλλο στην πράξη το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή να μπορέσει ο ίδιος να βάζει ατζέντα, να διεκδικεί μέσα στη Βουλή, να βάζει και να διεκδικεί θέματα που αφορούν τους πολλούς. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ελπίζω να είναι και στην Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι, πιστέψτε με, στο πετσί του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενός κόμματος αμυγός κυβερνητικό, με κυβερνητικό DNA, είναι να διεκδικήσει με το ρόλο της ουσιαστικής και μαχητικής αντιπολίτευσης για το καλό του κόσμου. Τώρα, για ό,τι αφορά το συνέδριο, προφανώς είδαμε εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε συνέδρια και που προφανώς δεν τιμούν όσους ήταν συμμέτοχοι σε όλο αυτό που είδαμε. Νομίζω ότι έπαιξαν πάρα πολλά ρόλο σε αυτό που έγινε, από ζητήματα σοβαρής ελλιπούς οργάνωσης ή κακής οργάνωσης, αν θέλετε. Προφανώς ένα τόσο μικρός χώρος δεν θα μπορούσε να χωρέσει την αγωνία του κόσμου, την αγωνία των συνέδρων που πήγαν εκεί για να ακούσουν, για να δουν. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε και πολλά θετικά δημοκρατικά στοιχεία, όσο και αν αυτό, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιήθηκε και έγινε εμπόριο η δημοκρατία από πολλούς. Είχε και πολλά στοιχεία δημοκρατικά. Ο κάθε ένας και κάθε μία σύνεδρος μπορούσε από το κινητό του, από όπου και αν βρίσκεται, να ψηφίσει τα ερωτήματα που έθετε το συνέδριο. Μπορούσε αυτός ο οποίος δεν μπορούσε να ταξιδέψει λόγω οικονομικών δεδομένων, αυτός που δεν μπορούσε για λόγους υγείας, εκλεγμένος σύνεδρος, να πάει στην Αθήνα από το σπίτι του μέσω του Zoom να ακούσει τις ομιλίες. Ήταν ένα ευρυδικό συνέδριο και αυτό είχε το ενδιαφέρον του. Πήραμε όλο το σύνδεσμό μας, πήραμε όλο το link μας. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κυριαρχήσει στην ατζέντα. Γιατί ωστόσο κυριάρχησε αυτό το. Ας το πω, face control, αυτός ο έλεγχος των προσώπων, ποιος θα μπει, ποιος δεν θα μπει. Face control γίνεται πάντα. Όποιος πάει σε ένα συνέδριο πρέπει. Δεν έγινε ομαλά όμως. Δεν έγινε ομαλά διότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα κακής οργάνωσης, αν θέλετε τη γνώμη μου. Είναι οργανωτικό, πιστεύετε, το θέμα περισσότερο? Κυρίως οργανωτικό και θέλω να σας πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους που έχουν πιστοποιηθεί, έχουν πάρει το καρτελάκι τους και ξεκινάνε να πάνε στο συνέδριο, αλλά τελικά δεν μπαίνουν μέσα, αλλά κάθονται έξω από την είσοδο. Και αυτοί είναι δεκάδες. Πρώτον, εμποδίζουν οι ίδιοι την ομαλή ροή. Δεύτερον, θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει διαφορετικούς τρόπους εισόδου μέσα στην αίθουσα. Θα έπρεπε να έχουμε δει ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο. Αλλά αυτά τα οργανωτικά ζητήματα, τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, είναι ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει μέσα στον οργανισμό του και μέσα στη δομή του. Να κρατήσουμε τα καλά, να κρατήσουμε το γεγονός ότι κάναμε ένα ευρυδικό συνέδριο που όλοι μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι οποιαδήποτε και οποιοδήποτε σύνεδρος ήθελε μπορούσε να ψηφίσει από όπου βρίσκεται μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Δεν θα μπω σε καμία. Ξέρετε, ακούστηκαν πάρα πολλά. Τα οποία η ίδια η πράξη, μέρα με τη μέρα, αρχίζει και τα ξεκαθαρίζει. Δημιουργήθηκε, πιστεύετε, ένα κλίμα σκόπιμα? Δηλαδή, ναι, όχι, θεωρείτε. Για να είναι ξεκάθαρο. Ο Στέφανος Κασελάκης προσπάθησε να δημιουργήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κλίμα έξω από το συνέδριο, έχοντας προαποφασίσει προφανώς ότι θα ανακοινώσει ένα νέο. Προφανέστατα, κόμμα. Όταν έχεις τα γραφεία σου, όταν παίζεις σε όλη την ατζέντα ότι εγώ ετοιμάζομαι να κάνω κόμμα και φτάνεις τη μέρα του συνεδρίου και τελικά δεν βάζεις κορυφαία ζητήματα στο συνέδριο. Δηλαδή, εμείς όλοι ξέραμε και περιμέναμε ότι θα μπει ένα θέμα για την μομφή ή την έγκριση του Προεδρείου ή όχι. Δεν μπήκε ποτέ, είχαν ήδη όλοι αποχωρήσει. Εγώ ίδιο σας λέω ότι ακόμα και με όσα τελικά είχαν φτάσει να ακούγονται λίγες μέρες πριν, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε, εγώ ίδιο σας είχα πει και στην εκπομπή εδώ πέρα ότι ήμουν διατεθειμένος να ψηφίσω υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου του Κασελάκη. Γιατί το ερώτημα αυτό δεν μπήκε ποτέ? Ακόμα και αν έχανε, γιατί δεν μπήκε ποτέ το ερώτημα αυτό?
να μπει, ο κόσμος να εκφραστεί ότι εγώ θέλω τον Στέφανο τον Κασελάκη να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί μιλήσανε για ένα συνέδριο αποκλεισμών. Και όταν λέμε αποκλεισμών, αποκλεισμού. Για ποιο λόγο δεν μπήκανε τα ερωτήματα αυτά τελικά. Όλοι συζητούσαμε εδώ, ήμουν εδώ στην φιλόξενη εκπομπή σας, όταν σας έλεγα ότι ναι, εγώ θα ήθελα να είναι ο υποψήφιος Στέφανος Κασελάκης, γιατί οι πολιτικοί κρίνονται στις κάλπες. Ο ίδιος δεν έθεσε τον εαυτό του εκεί πέρα, στο συνέδριο. Αποχώρησε νωρίτερα. Δεν είχε την πλειοψηφία και δεν ήθελε να ηττηθεί. Δεν διαφωνεί κανείς με τον Στέφανο Κασελάκη. Ήμασταν πάρα πολλοί σύνεδροι, οι οποίοι ήμασταν πιο κοντά σε άλλους υποψηφίους, που όμως τα ψηφίζαμε υπέρ αυτού. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είδαμε και περίεργα πράγματα, τα οποία μένει να τα δούμε στην ολότητά του στο επόμενο διάστημα. Όπως. Κοιτάξτε, έπαιξε πάρα πολύ το θέμα του ψευδούς πόθεν έσχες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που για εμένα που είμαι πολιτικός δεν είναι τόσο σημαντικό. Θα πρέπει να το δει βέβαια η δικαιοσύνη, θα πρέπει να το δουν τα όργανα, αν έμενε ο Στέφανος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει όμως ίσως κάτι πιο σοβαρό. Δεν μπορείς να είσαι ιδιοκτήτης ή να διοικείς, να είσαι CEO σε offshore εταιρείες. Κυρία Σπακιανάκη, οι offshore εταιρείες, οι εξωχώριες εταιρείες, είναι εταιρείες τις οποίες επί χρόνια η Ευρωπαϊκή Αριστερά, είναι εταιρείες που επί χρόνια η Ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις έχει κατηγοριοποιήσει στους φορολογικούς παραδείσους. Δεν θα διαφωνήσω. Στην ανήθικη επιχειρηματικότητα. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ πρεσβεύω μία business friendly λογική και την ίδια ώρα να υπηρετείς την ανήθικη επιχειρηματικότητα των φορολογικών παραδείσων. Είναι αμιγώς πολιτικό και ηθικό το ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα νομικό. Αυτό το βρει η δικαιοσύνη. Αρκεί να μην εμφανιστεί π.χ. ότι μια θεία από τη Νιγηρία της είχε τις εταιρείες. Αλλά είναι πολιτικό το ζήτημα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος ενός προοδευτικού, δημοκρατικού, ριζοσπαστικού ή αριστερού κόμματος να είναι ιδιοκτήτης ή να υπήρξε ιδιοκτήτης μέχρι πέρυσι εξωχώριων επιχειρήσεων. Όχι επιχειρήσεων, εξωχώριων επιχειρήσεων. Στα νησιά Μάρσαλ. Όχι στη ΔΟΗ Ηρακλείου, όχι στη ΔΟΗ Ρεθύμνου, γιατί και εγώ επιχειρηματίας είμαι και πολλοί που μας βλέπουν σήμερα επιχειρηματίες είναι και στενάζουν κάθε μήνα να πληρώνουν τους φόρους τους και στενάζουν να πληρώνουν το ΦΠΑ τους και στενάζουν με την υπερφορολόγηση της κυβέρνησης. Δεν μπορεί ο αρχηγός ενός κόμματος να κρύβει τα έσοδά του και να μην πληρώνει φόρους. Ξέρετε που μπαίνει το πολιτικό ζήτημα τώρα εδώ και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το θέμα του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασελάκη μπαίνει τώρα τόσο επιτακτικά στο τραπέζι και όχι κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία που ήταν υποψήφιος ο Στέφανος Κασελάκης και τελικά ήταν και εκείνος ο οποίος ήταν εκλεκτός από τη βάση του κόμματος. Γιατί όχι τότε και τώρα που είναι απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα για πολλούς τώρα. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι το πόθεν έσχες. Εγώ θέλω να πάρω απόσταση από αυτό. Το πόθεν έσχες είναι μια διαδικασία που θα έπρεπε να ελέγξει το κόμμα όταν κατατέθηκε το πόθεν έσχες. Πότε κατατέθηκε το πόθεν έσχες? 5 μέρες πριν. 10 μέρες πριν. Όταν δεν θα έπρεπε να έχει ζητηθεί ενώ πολύ νωρίτερα, ακόμα και όταν ήταν την πρώτη φορά υποψήφιο. Νομίζω δεν υπήρχε τότε ως διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι το πόθεν έσχες μπήκε ως απόφαση. Η κατάθεση του πόθεν έσχες μπήκε ως απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Το πόθεν έσχες, ο σεβασμός στις πολιτικές αποφάσεις του κόμματος και. Κάποια προαπαιτούμενα. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει μπει ήδη, λέτε. Ξέρετε, επειδή δεν είχε απασχολήσει νομίζω ποτέ στο παρελθόν το πολιτικό σύστημα, διότι πολύ σπάνια κάποιο ήρθε από το εξωτερικό. Χωρίς καμία. Ο Αλεξίδρας, για παράδειγμα, κατέθεται. Μπράβο. Συνήθως είχαμε, όπως όλοι μας καταθέτουμε συχνά πυκνά που έχουμε θέσεις, πόθεν έσχες. Άρα, νομίζω ότι λόγω αυτού δεν είχε μπει νωρίτερα το θέμα του πόθεν έσχες. Αλλά προσέξτε, επιμένω, το ζήτημα δεν είναι το αν είναι αληθές ή ψευδές το πόθεν έσχες. Το ζήτημα είναι, είχε ο πρόεδρος ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος στην κατοχή του ή διοικούσε εξωχώριες εταιρείες οι οποίες εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους την ώρα που οι συνεπείς και ηθικοί επιχειρηματίες του τόπου μας αγωνιούν και δεν καταφέρνουν να είναι συνεπείς. Πώς θα αναζητήσετε απαντήσεις τώρα σε αυτό, κύριε Δουλουμπέκη, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ρωτώ αυτό γιατί θα μιλήσουν. Εμείς θα μιλήσετε πολιτικά, θα αναζητήσετε, γιατί πλέον είναι ένας πολιτικός σας αντίπαλος. Κυρία Σφαγιανάκη, πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ συνεχίζω και λέω το εξής. Ό,τι έλεγα πάντα από την μέρα που αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ στοχοποίησε ως αντίπαλό του τον ΣΥΡΙΖΑ και είδε ως δυνάμει συνεργάτη του πολιτικό τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο θα λέω και τώρα. Μέσα στο κόμμα του Κασελάκη υπάρχουν συντρόφισσες και σύντροφοι και προοδευτικοί πολίτες. Μέσα στο κόμμα της Νέας Αριστεράς υπάρχουν προοδευτικοί πολίτες. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ αυτών. Ναι, μπορεί να υπάρχουν αντιπαλότητες απέναντι σε πρακτικές, απέναντι σε ηθικές και πολιτικές. Αλλά οι αντίπαλοι μας δεν είναι μέσα στο κόμμα του Κασελάκη. Οι αντίπαλοι μας είναι στη Νέα Δημοκρατία, αυτούς έχουμε απέναντί μας, την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακόμα και εκεί μέσα, ξέρετε, και το λέει και συχνά και ο Παύλος ο Πολάκης, υπάρχουν και τίμιοι δεξιοί πολίτες, καθημερινοί άνθρωποι, που δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Που βλέπουν να υπάρχει μια ανασφάλεια πλέον στη ζωή τους. Ανασφάλεια για το αν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους, ανασφάλεια στο επιχειρήν. Που βλέπουν να υπάρχει αδικία. Που βλέπουν ότι οι ίδιοι
Ενώ είναι συνεπείς, δεν παίρνουν αυτά που αξίζουν. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα δυναμικό ακροατήριο για εμάς, τους βασικούς εκφραστές του δημοκρατικού χώρου στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι προσκλητήριο και για αυτούς οι εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται. Ωστόσο, καταλαβαίνετε και λόγω των εξελίξεων. Τώρα, αυτή την ώρα ο Στέφανος Κασελάκης και από την άλλη θα σας πω και η Νέα Αριστερά βρίσκονται, αν θέλετε, από τη μια μεριά και την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ και ασκούν πιέσεις. Ασκούν πιέσεις με την αιμορραγία στελεχών, με στελέχη τα οποία λίγο προβληματίζονται για το αν θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφουμε και εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, είναι τι κάνουν και στελέχοι. Που είτε απογοητεύτηκαν από το συνέδριο, είτε δεν απογοητεύτηκαν, είτε απογοητεύτηκαν από το Στέφανο Κασελάκη και θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, αυτό είναι μια διαδικασία πολύ δυναμική τώρα. Γι' αυτό σας βάζω σαν αντίπαλο, πολιτικό αντίπαλο, το Στέφανο Κασελάκη. Το ξαναζήσαμε, κυρία Σφακιανάκη, πέρυσι με την Νέα Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και το θυμάμαι πολύ καλά. Είχατε το περιθώριο να χάσετε και άλλες δυνάμεις τώρα. Δεν είχαμε και πρέπει γρήγορα να αντρανίσουμε, που λέμε και στην Κρήτη, να σηκωθούμε, να βγούμε στον κόσμο έξω, να προσπεράσουμε κάθε προσπάθεια προπαγάνδας, κάθε προσπάθεια παρουσίασης μια συγκεκριμένη στόχευση ως πραγματικότητα, να τα ξεπεράσουμε αυτά, να μιλήσουμε πολιτικά και ο κόσμος θα έρθει ξανά. Αλλά να μιλήσουμε πολιτικά τώρα γιατί να έρθει. Αυτή τη στιγμή αυτό που εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό είναι ένα σοου. Ένα κακοστημένο σοου. Στήθηκε μια ολόκληρη παράσταση για να φτιάξει ο Στέφανος Κασελάκης κόμμα. Γιατί καταλάβαινε και ο ίδιος ότι για να φτιάξει το κόμμα του έπρεπε να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει στελέχη. Εγώ ίδιος δεν το πίστευα αυτό. Και στην εκπομπή σας εδώ την προηγούμενη φορά σας έλεγα δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όμως όταν βλέπεις και αποχωρείς από το συνέδριο πριν καν αρχίσει και πηγαίνεις στα γραφεία του κόμματος που θεωρητικά δεν ήταν γραφεία του κόμματος και ανακοινώνεις από εκεί την έναρξη ενός κόμματος, εδώ για καφέ θες να πας και το συζητάς μισή μέρα. Όχι να φτιάξεις κόμμα. Οι βουλευτές που αποχώρησαν, έπρεπε να αποχωρήσουν. Οι βουλευτές, ο καθένας, νομίζω πρέπει να κοιτάζει τη βάση που τον εξέλεξε, να μιλάει μαζί της και να κοιτάζει αν θα αποχωρήσει. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή νομίζω ότι όλο το κόμμα αυτό έχει στηθεί πάνω στην προσπάθεια αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγα να μην είμαστε όλοι τόσο σίγουροι ότι οι βουλευτές που δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν γιατί δεν θέλουν να στερήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά γιατί. Ελάτε τώρα, εδώ το έχουν κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Δεν φεύγουν γιατί ίσως περιμένουν και οι ίδιοι να δουν τη διάσταση της υπόθεσης που ανέκυψε από το πόθεν έσχες. Ίσως και οι ίδιοι περιμένουν να δουν αν όλο αυτό το πράγμα έχει όντως την πραγματική διάσταση που εμφανίζεται να έχει. Άρα, ας μην είμαστε πολύ σίγουροι για ποιο λόγο δεν φεύγουν. Βλέπετε ότι προσπάθησαν πάρα πολύ να κάνουν εδώ και πολύ καιρό κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει χτυπήσει πολύ καιρό πάρα πολύ κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία επί χρόνια, από την κυβέρνηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λένε ότι θα είμαστε μια αριστερή παρένθεση. Και φτάσαμε σήμερα, ακόμα και άνθρωποι που μέχρι χθες εξυμνούσαν τον Αλέξη τον Τσίπρα και την διακυβέρνησή του, τον τελευταίο καιρό ανεξήγητα να στρέφονται εναντίον του ίδιου. Για το μόνο πράγμα που μέχρι και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν στάθηκαν απέναντί μας ήταν για την εντυμότητα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και βρέθηκαν σήμερα άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για μαύρα ταμεία, για μαύρες σκιές στην διακυβέρνηση Τσίπρα. Προσέξτε, διότι όταν βρίσκεσαι μέσα στην προπαγάνδα, δεν το καταλαβαίνεις ο ίδιος. Όταν δράς υπό το καθεστώς της προπαγάνδας, ο ίδιος δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι παίζεις σε μια πραγματικότητα. Ίσως και εμείς να δρούμε. Εγώ ο ίδιος υπό αυτό το καθεστώς. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, αυτή η πλαστή πραγματικότητα, νομίζω ότι στοιχίζει πάρα πολύ στο κόμμα μας και ιστορικά. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μένει να δούμε και πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Φαντάζομαι ότι έχουν ομαλοποιηθεί ως προς το διαδικαστικό σκέλος των εκλογών. Πάτε με τέσσερις υποψήφιους. 24 Νοέμβρη με τέσσερις υποψήφιους, ανοιχτές κάλπες. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να γίνει μέλος εκλογών. Θα έρθει ο κόσμος, πιστεύετε. Πιστεύω ότι θα έρθει, ναι. Θα έρθουν αρκετά από τα μέλη μας που έμειναν και βλέπω ότι θα υπάρξει και ένα ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στην Κρήτη, από νέους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους που ίσως είχαν αποστασιοποιηθεί, γιατί μπορεί να μην τους άρεσε η προηγούμενη διακυβέρνηση του κόμματος, αλλά και πολίτες που ίσως βλέπουν σε κάποιες από αυτές τις υποψηφιότητες ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ θα είμαστε ζωντανοί παρόλες τις προσπάθειες, είμαστε εδώ. Έχουμε συνηθίσει στα πάνελ να μας χτυπάνε από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πάρουν. Άλλος ένας που θα μας χτυπάει. Φανταστείτε τώρα προεκλογικά πάνελ. Το έζησα, κυρία Σφακιανάκη, και ήμουν μόνος μου και είχα από τη Νέα Αριστερά, τη Νέα Αριστερά δεν υπήρχε τότε, από το Μέρα 25
το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, όλοι προσπαθούν να πάρουν κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τώρα, εγώ δεν θα σας πω ποιος ήταν κατά πιανού, αλλά στα προεκλογικά πάνελ και εφόσον πάμε λοιπόν με αυτή τη μορφή, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, το κόμμα Κασελάκη με το όποιο όνομα μένει να δούμε και φυσικά και όλα τα άλλα κόμματα του. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί θα χτυπάνε το ΣΥΡΙΖΑ και ίσως αυτοί οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που φεύγουν σήμερα, στο σκεφτούν λίγο αυτό ως εικόνα. Αντέχουν να βλέπουν το σπίτι που χτίσαμε μαζί, με τα καλά του και τα κακά του, με τα λίγα και τα πολλά του, με ίσως διαδικασίες που δεν μας τιμούν και δεν μας αρέσουν. Να. Πάμε να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Πάμε λίγο να το κάνουμε καλύτερο. Τον τελευταίο χρόνο το κόμμα αυτό είχε διοίκηση. Βγαίνουν σήμερα, λένε, γιατί δεν ανακοινώσατε τον αριθμό συνέδρων, είστε χουντικό κόμμα. Μα γιατί ανακοινώσαμε το Φλεβάρι με πρόεδρο τον Κασελάκη? Δεν ανακοινώσαμε ούτε τότε. Τότε ήμασταν χουντικό κόμμα. Ελάτε να το υπερβούμε αυτό. Καλό τα μέλη να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό τους πολίτες να έρθουν εδώ στη νέα αρχή που κάνουμε. Να σταθούν μαζί μας και η ατζέντα έχουμε και η πολιτική θα βάλουμε και θα τη διεκδικήσουμε όπως κάναμε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουμπέκη. Εγώ για τη φιλοξενία.